Πάντα έτοιμος. Βέβαια πιάνω πιπυρό δαγκωτό. Πες το. Πιπυρό δαγκωτό. Ναι, πιπυρό δαγκωτό. Δουλέψαμε πολύ χαλκοσωλήνα. Βέβαια, τη χαλκοσωλήνα που δουλέψαμε εδώ, ένας λόγος είναι ότι είχαμε κάποια ρετάλια που ξυλώσαμε και θεώρησα ότι θα ήταν πιο συμμαζεμένα και όμορφα να τα κάνουμε μέχρι και εδώ με χαλκοσωλήνα Φ28 που αναλογεί σε μία ίντζα. Ωραία, αυτή που κρατάω στα χέρια μου είναι Φ25, 3 τέταρτα. Συνεχίζουμε με Φ32 πιπυρό σωλήνα μονωμένη, θα μπούμε μέσα στα ποθηκάκι και μετά θα πάμε σιγά σιγά να βρούμε να συνδεθούμε τη φανταστική υδραυλική σόπα που αγοράσαμε. Εδώ πέρα βλέπουμε δύο αυτόματος πλήρωσεως του φίλου μας του Τσερ Μπρος, ελληνικής κατασκευής, δύο πολύ ωραίοι αυτόματοι πλήρωσης. Ο ένας δίνει στις μαμάς πάνω στο υδραυλικό τζάκι που δεν ζεστάθηκε ποτέ. Χθες τη ζεστάναμε κάπως. Ναι, ζεστάθηκε. Κάπως. Κάπου, καλά ήταν. Καλά ήταν. Βέβαια, όπως είπα και τη μαμά, νομίζεις ότι ζεσταίνεσαι, γιατί εδώ πέρα εγώ έβλεπα ότι η θερμοκρασία που γυρνούσε από το τζάκι ήταν κάτω από 50 βαθμούς. Το θέμα μας ήταν τα ξύλα. Δεν έχουμε πάρει ακόμα ξύλα, γιατί πιστεύαμε ότι δεν θα ζεσταθούμε και φέτος και θα τη βγάλουμε με αερόθερμα και με θερμοπομπούς και αγκαλίτσες από ό,τι κατάλαβα. Φιλενάδα, επέμενες όλο το καλοκαίρι, με ζάλισες το κεφάλι και θέλοντας και μη, μόλις έφτασα Εύβοια Χαλκίδα, δεν σ' άφηνε να φύγεις. Μάζεψα και έλα. Καλώς έκανα και ήρθα φυσικά. Ήρθα να δούμε ένα τζάκι που έχεις μέσα απλό και να δούμε πώς θα θερμανθούμε, τα σώματα προϋπήρχαν. Βέβαια, όπως σου είπα, ακόμα και το τζάκι της μαμάς αν αφήναμε, θα ζεσθενώσουν και κάτω, αλλά θα τρώγε πάρα πολύ ξύλο και φυσικά καλά είναι να έχει ο καθένας αυτόνομη θέρμανση, να τα ανοίγεις και να το κλείνεις όποτε θες. Γιατί, ας πούμε, αυτή τη στιγμή η μαμά κάνει δουλειές πάνω, εσύ θέλεις κάτω ζεστούλα, καλύτερα είναι να έχει ο καθένας το δικό του νταούλι. Και έτσι αποφασίσαμε, βρήκαμε τις σωληνώσεις που είναι στον κάτω όροφο, στο ισόγειο ας το πούμε. Φυσικά μαγνητικό φίλτρο σωματιδίων και σε σένα, αγαπημένης μου μάρκας, ελληνικής κατασκευής και αυτά. Ό,τι μπορούμε να αγοράσουμε σε ελληνικής κατασκευής, φυσικά πάντα λέω αγαπημένες μου μάρκες. Αγαπημένη μου μάρκα σημαίνει ότι την έχω δοκιμάσει εδώ και πολλά χρόνια και είμαι ευχαριστημένος από τη συμπεριφορά του εξαρτήματος και τη μακροζωία. Ωραία! Εδώ αποφασίσαμε και βάλαμε ένα δοχείο διαστολής Reflex, το οποίο το διάλεξε ο Δημήτρης, μου λέει ποιο είναι το καλύτερο. Βέβαια ο Δημήτρης δεν με παρακολουθεί και πολύ από ό,τι κατάλαβα, δεν ξέρει. Εσένα έχω. Φυσικά θα τα ξαναπούμε, φυσικά αυτόματα εξαεριστικά στο ψηλότερο σημείο, τους ώστε θα βγάζει τον αέρα αυτόματα μέσα από το δίκτυο. Και κάτι που θέλω να τονίσω, με το που θα κάνουμε τώρα εδώ πέρα εξαέρωση, αν όλα πάνε καλά, δεν χρειάζεται κάθε τρεις και λίγο να κάνεις εξαέρωση στα σώματα. Όταν τα σώματα φτάσουν να κάνουν αυτό το γκλου γκλου ή να μην ζεσταίνονται, δεν είναι μόνο ότι έχουν αέρα μέσα, πολύ πιθανό να έχει κολλήσει ο αυτόματος πλήρωσης. Ο αυτόματος πλήρωσης τι κάνει? Αν για κάποιο λόγο το δίκτυό σου χρειάζεται νερό, γιατί έχεις μια ψηλό διαρροή οτιδήποτε και έχει πέσει η πίεση, το οποίο θα έχεις και εσύ ένα θερμομπαρόμετρο μέσα και θα το παρακολουθείς, γι' αυτό θέλουμε παντού όργανα, γιατί ο αυτόματος πλήρωσης είναι εδώ πίσω. Δεν μπορείς εσύ να άρχισε κάθε τρεις και λίγο να ελέγχεις, ενώ θα βάλουμε σε πολύ ωραία θέση. Τέλος πάντων, αν όλα δουλεύουν σωστά, εξαέρωση δεν χρειάζεται να κάνεις σχεδόν ποτέ. Έχεις κάπου μια διαρροή, ο αυτόματος πλήρωση συμπληρώνει και τα λοιπά και τα λοιπά. Μετά μπορεί να φταίει το δοχείο διαστολής, δηλαδή αυτό που είπε ο Μπατζανάκης, δεν ζεσταίνουν, τα σώματα ζεσταίνονται πάνω και κάτω, είναι χλιαρά, κάντα εξαέρωση, δεν ισχύει, γιατί κάνοντας εξαέρωση, αν ο αυτόματος πλήρωση σου είναι κλειστός ή κολλημένος, κακό κάνεις πλέον το δίκτυό σου παρά καλό. Γιατί εσύ αφαιρείς από μέσα αέρα και νερό, αλλά αυτός δεν συμπληρώνει. Και φυσικά, όπως είπα πολλές φορές, κυπελάκι εξαεριστικό. Αν το νερό μου δεν τρέχει με πίεση μέσα, αυτό σημαίνει ότι κάπου έχω θέμα. Δοχείο διαστολής αυτόματος πλήρωσης. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Βέβαια θα τα εξηγήσω και μετά στην πράξη, γιατί βλέπω ότι εσύ ενδιαφέρεσαι πιο πολύ ο Δημήτρης, έτσι κι αλλιώς ο άνθρωπος από το πρωί μέχρι το βράδυ τρέχει. Μια απλή κατασκευή, είναι κρίμα να μην μπορούμε να σας ζεστάνουμε. Όπως το παλικάρι από το νέο Ηράκλειο εδώ που με έστειλε τις φωτογραφίες εχθές, πήγε ο αλυταράς, γιατί
ο υδραυλικός που του έβαλε μια υδραυλική σόμπα, ρε παιδιά, έξω στο μπαλκόνι. Η υδραυλική σόμπα η οποία είναι για εσωτερικό χώρο του, την πέταξε στο μπαλκόνι και μπροστά εκεί που είναι το τζάμι για να βλέπεις τη φλόγα και να γουστάρεις, γιατί αυτή η φλόγα όταν θα είναι τελείως σβηστό το σπίτι, θα σου βγάζει μια, έτσι θα τη γουστάρεις τη φλόγα. Πήγε τον έβαλε μπροστά και μια μόνωση στο τζάμι, ανέχουμε το Θεό μας. 3.800 τον πήρε τον άνθρωπο, το πρωί πήγε, το βράδυ έφυγε, πολυστρωματική σωλήνα, περιμένει και παιδί. Φυσικά αυτά τα αναφέρω γιατί από εβδομάδα είναι φίλος του καναλιού, απίβδησε ο άνθρωπος και μου λέει Μπαρμπαστράτο έλα, δεν μπορώ άλλο, δεν σηκώνει τηλέφωνα κτλ. Και μια παρένθεση που έχω να κάνω. Πολλές φορές σας λέω ορισμένα πράγματα για το πώς λειτουργούν λεπτομέρειες. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα σου πω κάτσε φτιάξ' το μόνη σου. Αυτό σημαίνει ότι όταν θα έρθει ο τετραπέραντος ο υδραυλικός, ναι, να είσαι πάνω από το κεφάλι μου και να ξέρεις το περίπου πώς λειτουργεί αυτό και τι θα ήθελες. Έχει διαφορά. Εγώ ποτέ δεν θα σου πω κάτσε φτιάξ' το μόνη σου. Θα σου εξηγήσω πώς να καθαρίζεις το μαγνητικό φίλτρο, θα σου εξηγήσω αν θέλεις πώς να ρυθμίζεις ή πώς λειτουργεί ένας κυκλοφορητής, θα σου εξηγήσω τι κάνουν αυτά, αλλά από εκεί και πέρα δεν υπάρχει περίπτωση να σου πω να βάλεις χέρι στο μηχάνημα. Αλλά είναι καλό να έχεις γενικές γνώσεις, ούτως ώστε όταν θα έρθει ο υδραυλικός να του ζητήσεις αυτό, να του ζητήσεις έξτρα βαλβίδα αντιπιστροφής, να του ζητήσεις δοχείους διαστολής έξτρα, γιατί αυτό έχει μέσα όπως είπαμε, και μου είπες το άλλο το δοχείο θέλω να το αφήσεις να το κάνω γλάστρα. Φυσικά και θα, μόνο για γλάστρα είναι εκείνο το δοχείο. Φυσικά εδώ πέρα θέλουμε βάνα με τρελό ρακόρου, ώστε αυτό κάθε 6 μήνες που θα πρέπει να το ελέγχεις πολύ απλά κλείνεις τη βάνα χωρίς να αδειάσεις νερά, το βγάζεις και αν δεν έχεις κομφλέ πας σε ένα βεζινάδικο μόνο σου και το φουσκώνεις. Δηλαδή αυτά είναι μερικά tips, καλά το είπα, tips. Τα οποία μας κάνουν εύκολη τη ζωή. Όλα αυτά τα χρόνια και το δοχείο διαστολής που είχατε πριν, ποτέ δεν είχε βάνα, οπότε αν έρθω εγώ τώρα και δεν υπάρχει αυτή η βάνα, θα πρέπει να διάσω τα νερά του καλοριφέρ για να πολύ απλά να μετρήσω το δοχείο διαστολής, να το φουσκώσω. Αυτό τι σημαίνει. Ακόμα και αυτά τα βανάκια, τα βλέπεις εδώ. Ναι. 3 και 3, 6 ευρώ. Τι σημαίνει όμως αυτό. Υπάρχει πιθανότητα μετά από χρόνια αυτό το αυτόματο εξαριστικό να κολλήσει και να αρχίσει να τρέχει νερό από εδώ. Εσύ να πάρεις τηλέφωνο εμένα ή τον υδραυλικό σου. Μέχρι να έρθει ο υδραυλικός, πολύ απλά κλείνεις αυτό το βανάκι, βγάζεις εκτός το αυτόματο εξαριστικό που δεν επηρεάζει ιδιαίτερα, καθόλου δεν επηρεάζει στη λειτουργία του καλοριφέρ, μέχρι να έρθει ο υδραυλικός σου να σε αλλάξει ένα αυτόματο εξαιρεστικό. Αν όμως δεν βάλω αυτά τα βανάκια που η αξία τους είναι στα 6 ευρώ, εδώ δεν έχεις ιδιαίτερο θέμα, πες ότι θα τρέχουν κάποια νερά. Αν το έχεις όμως μέσα στο σπίτι, με έχει τύχει άπειρες φορές να υπάρχει αυτόματο εξαιρεστικό μέσα στο σαλόνι, να μην υπάρχει βανάκι από κάτω των 3 ολόκληρων ευρώ, χώρια που όταν πας να το λύσεις μπορεί να τρέξουν νερά μαύρα και να σε κάνει το σαλόνι κόλλος, τις κουρτίνες και όλα αυτά που με έχει τύχει. Γιατί το να έρθω να σε κάνω μια δουλειά στο σπίτι δεν μου λέει τίποτα άμα σε κάνω κόλλος στο σπίτι. Βλέπεις ότι εγώ όταν μπαίνω μέσα στα σπίτια και στις μαμάς πάνω το πρώτο που κάνω είναι να βγάλω τα παπούτσια μου. Δεν μπορώ να πατάω τώρα εδώ στις βρωμιές και μετά να ανέβω πάνω στο σπίτι να κάνω έναν έλεγχο και να πάω με τα παλιοπάπουτσά μου να περπατάω. Και οι γυναίκες τα προσέχετε αυτά στο μάστορα. Είναι έτσι ή δεν έτσι, είναι. Ναι. Με έχει τύχει να πάω σε σπίτι και λέει ήρθε ο μάστορας, χαλί φρεσκοκαθαρισμένο, το πήρα από το καθαριστήριο, το έστρωσα για το χειμώνα, να μια βρωμοπατούσια μέσα στο τέτοιο. Την καλύτερη δουλειά να κάνω, εσύ θα θυμάσαι ότι εγώ πάτησα στο χαλί σου το καθαρισμένο και σε βρώμισα. Αυτό θα θυμάσαι. Τι θα θυμάσαι. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι όλα πολύ, όταν λέω ο μάστορας φαίνεται από πολλά πράγματα, σκηνική παρουσία, ο τρόπος που μιλάει ο Δημήτρης ο δικός σου, έχω πάθει πλάκα με τον τρόπο που μιλάει στο τηλέφωνο. Είναι ταχώνει. Που, όχι, μιλάει ευγενικά, ταχώνει στους δικούς του. Στους δικούς του ταχώνει. Κατάλαβες. Παίζουν πολλά ρόλο στο μάστορα. Το μάστορα μπορεί να τον καταλάβεις από τα εργαλεία του, από τον τρόπο πώς κινείται, που μιλάει. Ποιο, δεν είμαστε φίλοι με την έννοια, όταν έρχομαι πρώτη φορά, δεν είμαστε φίλοι. Είσαι ο πελάτης και είμαι ο μάστορας. Πρέπει να υπάρχουν κάποιες ισορροπίες. Άσχετα αν μετά εσύ μου δώσεις το δικαίωμα να αποκτήσουμε φιλιά και να παίζουμε σφαλιάρες μετά τη δουλειά. Ναι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι με φιλοξενείτε και εσείς. Ο καλός Θεός των υδραυλικών με έφερε στην όμορφη που είμαστε Αττική.
είμαστε έξω στην εξοχή και προσπαθούμε να ζεστάνουμε τον κόσμο. Επειδή όμως φυσικά είμαι μόνος μου και δεν προλαβαίνω να ζεστάνω όλη την Ελλάδα, μακάρι να μπορούσα, εγώ εκείνο που κάνω είναι να σας ενημερώνω, να σας λέω διάφορα πράγματα για το πώς εγώ τα φτιάχνω, ποιο θα ήταν το σωστό κατά την ταπεινή μου γνώμη, και από εκεί και πέρα ο καθένας από εσάς να πάρει γνώση, ούτως ώστε να μπορεί να ζεστάνει την οικογένειά του και το σπίτι. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Δεν μπορώ και δεν νομίζω να αντέξω για πολλά χρόνια ακόμα. Δηλαδή εκμεταλλευτείτε με όσο μπορείτε. Αυτά και πάμε δίπλα στη φανταστική υδραυλική. Ναι, θα το πατήσεις. Τελειώσαμε με το λιβιτοστάσιο από πίσω. Περιμένουμε και την ανακύκλωση να έρθει να πάρει κανέναν τόνο μέταλλα, γιατί έχουμε πολύ πράγμα εδώ να πουλήσουμε. Τελείωσα τις συνδέσεις όπως είπαμε στο προηγούμενο βίντεο που κάναμε και ήρθε η ώρα, μπήκαμε μέσα στο σπίτι να παρουσιάσουμε μία σόμπα. Όπως αυτή τη σόμπα την είχα περάσει και το 18 στο φίλο μου τον Λευτέρη στο χωριό μου. Και όταν το ξεγύμνωσα έτσι, είχα πει μια ωραία ατάκα που μου άρεσε, ο βασιλιάς γυμνός. Κατάλαβες. Φυσικά και ο βασιλιάς γυμνός, για να ξέρουμε και τι αγοράζουμε, μια σόμπα υδραυλική θερμική τσαλίκης. Η γνώμη μου είναι ότι είναι μια τίμια αγορά, που μπορείς να τη βρεις στην ελληνική αγορά από 1850 μέχρι 2200 κάτι. Βέβαια ο σύζυγος, πώς είπαμε ότι τον λένε, τετραπέρατο. Έκανε κανένα δυο τηλέφωνα σε μαγαζιά εδώ στην Αθήνα και μου είπε ότι ο τρόπος που του μιλήσανε δεν ήταν και ιδιαίτερα φιλικός. Δηλαδή του μιλήσανε με ένα υφάκι, ξέρω εγώ. Θα τα πει και ο ίδιος βέβαια. Ναι. Γι' αυτό κύριε Τσαλίκη, τους συνεργάτες σας που έχετε εδώ στην Αθήνα τουλάχιστον, βάλτε τους λίγο χέρι όταν παίρνουμε τηλέφωνο και θέλουμε να κουμπίσουμε τα ωραία μας λεφτά στα 2.000 και καλά είναι να μιλάνε λίγο πιο ευγενικά. Το καταλαβαίνουμε ότι η εποχή είναι τώρα δύσκολη και όλοι υπάρχει μεγάλη ζήτηση και δεν προλαβαίνετε στην παραγωγή, σωστά. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει κάτι. Σόμπα υδραυλικής τσαλίκης, την περασμένη σόμπα που τοποθέτησα, είχα πει ορισμένες παρατηρήσεις που είχα κάνει και μετά από λίγες μέρες με πήρε ο κύριος Τσαλίκης και μου λέει κατηγορείς τη σόμπα μου. Αν νομίζετε ότι το να κάνουμε κριτική σε ένα προϊόν που το έχουμε αγοράσει ήδη, έτσι, το έχουμε αγοράσει. Από το υστέρημά μας. Όχι, πες. Ναι. Από το υστέρημά μας. Ναι, λογικό. Δώσαμε 2.000, θεωρώ ότι έχουμε δικαίωμα να κάνουμε και κριτική. Σωστά. Πλέον, ναι, τα καλά θα τα πούμε. Το ξεγύμνωσα πριν λίγη ώρα, είδα ότι δεν έχει αλλάξει ιδιαίτερα τίποτα από το 18, δηλαδή 18, 19, 20, 21, καλά μέτρησα, 4 χρόνια. Δεν είδα καμία βελτίωση. Πετροβάμβακας, ευτυχώς αντί για γυαλοβάμβακα που βλέπω σε πολλούς τέτοιους. Εδώ βλέπω ότι μου το πιάσατε με σύρμα. Βέβαια εμείς θα πάμε ένα βήμα παραπέρα, γιατί ο φίλος μου, ο σύζυγος δηλαδή, ο Δημήτρης είναι, τον είπα ότι μου λέει Στράτο, καλό, λέω καλούτσικο, αλλά φυσικά υπάρχει ο κεραμοβάμβακας και ήδη αυτή τη στιγμή ψάχνετε στην αγορά της Αθήνας να μου βρει κεραμοβάμβακα. Ναι, ο κεραμοβάμβακας είναι κλάσης ανώτερος σε θέμα μόνωσης, όχι ότι ο πετροβάμβακας είναι κακός, αλλά αν πάμε ένα βήμα παραπέρα για να πετύχουμε το απόλυτο, ναι, εγώ θα προτιμούσα κεραμοβάμβακα, ο οποίος είναι 1,3 χιλιοστά και η μόνωση που δημιουργεί είναι κλάσης ανώτερη. Σε κουράζω. Ο βασιλιάς γυμνός που λες, όπως, έλα λίγο προς τα δω, εδώ είναι η επιστροφή, κυκλοφορητής, δοχείο διαστολής από κάτω, το οποίο δοχείο διαστολής, κύριε Τσαλίκη, όπως είναι τοποθετημένο εδώ πέρα, φυσικά και δεν υπάρχει περίπτωση να λύσω εγώ από εδώ κάτω την τάπα για να το μετρήσω. Συμφωνείς? Καθώς επίσης αυτό το δοχείο διαστολής είναι της Aqua System και εδώ βλέπεις που έχει μια βρύση. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι το συγκεκριμένο δοχείο διαστολής είναι για νερά χρήσης και όχι για θέρμανση.
καθώς επίσης μπορείς να το ξεχωρίσεις από τις βίδες που έχει εδώ πάνω, σε περίπτωση που τρυπήσει να μπορείς να αλλάζεις τη σαμπρέλα. Αυτό το δοχείο διαστολής έτσι κι αλλιώς εγώ το βγάζω, γιατί πρώτα απ' όλα η θέση του δεν είναι εδώ πέρα, φιλενάδα. Αυτό το δοχείο διαστολής, όπως επειδή παρακολουθείς τα βίντεό μου, κάθε 6 μήνες πρέπει να ελέγχεις τον αέρα. Εσύ πιστεύεις ότι υπάρχει περίπτωση να βγάλεις το πλαϊνό καπάκι και εδώ κάτω χαμηλά να λύσεις και να βάλεις το όργανο να μετρήσεις το δοχείο διαστολής και μετά να το φουσκώσεις? Όχι. Με τίποτα. Σιγά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ένα άλλο παρατήρηση θα το πω, να μην πω τίποτα άλλο, είναι ότι ο inverter κυκλοφορητής που φοράει πάνω η σόμπα είναι στα επιστρεφόμενα. Αυτό τι κάνει? Ρουφάει από τα σώματα, έρχεται, μπαίνει μέσα στο λέβητα, σήκω προς τα πάνω, μπαίνει μέσα στο λέβητα όπως εξήγησα προηγουμένως και βρίσκει μια δεδαλώδη κατάσταση, και αυτό σημαίνει ότι όχι ότι δεν θα ζεσταθείς, σημαίνει ότι χάνεις σε ταχύτητα ροής, αυτό σημαίνει ότι χάνεις ένα 10% σε απόδοση. Ωραία. Οι κατασκευαστές, όπως μου είπε ένας φίλος, οι κατασκευαστές γνωρίζουν. Όχι, οι κατασκευαστές, ναι, μπορεί να γνωρίζουν, αλλά πολλές φορές κόστος, διαστάσεις και πολλά άλλα μας βγάζουν ένα τελικό προϊόν που σου λέει και έτσι δουλεύει. Φυσικά και είναι λάθος, γιατί και ο κύριος που μας έφερε τη σόμπα, τον έκανα ένα τεστάκι και τον λέω, α, έχει και δοχείο διαστολής, θυμάσαι που τον ρώτησα? Ναι, ναι. Και μου λέει, αλλά καλό θα είναι να αλλάχτεί. Να μπει ένα έξτρα δοχείο διαστολής. Μπράβο, αυτό είπε. Εμείς θα πάμε ένα βήμα παραπέρα, κύριε Τσαλίκη, και το καλό, ναι, μπορώ να πω ότι η σόμπα σας δεν είναι άσχημη, το καλό εμείς θα το κάνουμε καλύτερο. Γιατί έχουμε και την τεχνογνωσία, έχουμε και το θάρρος, έχουμε και το θράσος να το κάνουμε καλύτερο. Αυτά που σας λέω δεν είναι κακοπροαίρετα, και την άλλη φορά το 18 που έβαλα την υδραυλική σόμπα, καλοπροαίρετα σας τα είπα, με πήρατε ένα τηλέφωνο, μου είπατε τα δικά σας, γιατί κατηγορώ, θα μπορούσατε να με κάνετε μια πρόσκληση να έρθω στο εργοστάσιο σας, να τα πούμε από κοντά, και αν μπορώ κάπου να βοηθήσω και εγώ να βελτιωθεί το εργαλείο σας, γιατί όχι. Θεωρώ ότι είναι μια καλή αγορά. Για μένα, αν θέλεις να ακούσεις τη γνώμη μου, φιλενάδα, εγώ δεν θα βάζα δοχείο διαστολής, το οποίο στην ουσία δεν κάνει τίποτα, δεν εξυπηρετεί σε τίποτα και είναι λάθος σαν δοχείο διαστολής, ούτε καν κυκλοφορητή δεν θα βάζα. Γιατί όμως? Ρώταμε γιατί. Γιατί? Έτσι να με ρωτάς. Θα σε ρωτώ. Πρώτα απ' όλα, ο κατασκευαστής δεν γνωρίζει εκ των προτέρων πού θα τοποθετηθεί η σόμπα, γιατί αυτή η σόμπα νομίζω είναι 22 κιλοβάτ, γύρω στις 19.000 θερμίδες, και άλλες 7 κιλοβάτ βγάζει σαν αερόθερμη, την πήραμε και σαν αερόθερμη, το οποίο αερόθερμη και αυτό χρεώνεται κάτι 150 κάπου, ναι, τόσο ευρώ έξτρα. Ο κατασκευαστής δεν γνωρίζει πού θα μπει η σόμπα τώρα και πόση απόσταση έχει να διανύσει το νερό, αν θα πάει και στον πάνω όροφο, δηλαδή αν είχε μεζονέτα. Εγώ, σαν στράτος, θα έκανα μια σόμπα κατασκευή, δοχείο διαστολής κυκλοφορητή, δεν θα βάζα τίποτα μέσα. Και να ρίξω τα κοστολόγια, και όταν θα έρθει ο τετραπέρατος ο υδραυλικός, βάσει το μανομετρικό, του όγκου νερού, των σωμάτων και όλα αυτά, να τοποθετήσω τον ανάλογο κυκλοφορητή. Εμείς θα τον βγάλουμε και θα τον βάλουμε στην προσαγωγή, δηλαδή στα ζεστά νερά να σμπρώχνει προς τα σώματα, και φυσικά από τη στιγμή που είναι inverter κυκλοφορητής, όπως σου εξήγησα εχθές, ο inverter, επειδή έχει αισθητήριο μέσα, όταν κάπου θα διαβάσει μία κόντρα, θα διαβάσει ότι δεν υπάρχει ζήτηση και μπορεί αυτόματα να ρίχνει τις στροφές και εσύ να μην ζεσταίνεσαι, γιατί ο κυκλοφορητής όχι είναι μικρός, αλλά έχει κατεβάσει στροφές. Αυτό είναι μια παγιδούλα. Καθώς επίσης, έλα πάλι προς τα δω, τον inverter θα τον βγάλουμε από εδώ, γιατί για λόγους οικονομίας χώρου εδώ πέρα, τι κάναν, με βάλανε μία γωνία μέσα έξω, άλλη μία γωνία μέσα έξω, για να πάνε μέσα. Εμείς θα τα καταργήσουμε αυτά, γιατί όμως? Ρώταμε γιατί. Γιατί. Δεν είσαι εδώ πέρα. Μα, θα σου γεννήσω την κόλλα και θα... να, θα δει και η μαμά. Λέει ο λαλίστατος, έλα και εσύ εδώ, λέει ο λαλίστατος, ο μηχανολόγος μηχανικός, ότι για κάθε γωνία έξτρα που βάζεις σε ένα κλειστό κύκλωμα θέρμανσης, επιβαρύνεις τον κυκλοφορητή με 3 μέτρα σωλήνα επιπλέον ευθεία, στο να σπρώξει το νερό. Mm.
Όπου δεν μπορούμε να αποφύγουμε γωνίες, αναγκαστικά δεν τις αποφεύγουμε. Εγώ που μπορώ βάζω ήμι γωνίες για να πηγαίνει πιο γλυκά το νερό και φυσικά αν μπορώ να γλιτώσω έστω και μια καμπύλη ή γωνία, πώς τις λένε αυτές, φυσικά και θα την γλιτώσω. Από εκεί και πέρα, τι δεν μου άρεσε, κύριε Τσαλίκη, και το λέω προσωπικά σε εσάς. Ένα είναι, μόλις ξεγυμνωθεί εδώ πέρα η όλη κατάσταση, αυτές οι γωνίες δεν μ' αρέσουν, γιατί είναι επικίνδυνες για το μάστορα, γιατί και εσύ, πρόσεξε, μπορεί να χρειαστεί, εδώ έχει, αυτό εδώ, λέγεται, καθαρίζει τη σόμπα και τα μαζεύει μπροστά. Καθώς επίσης, κάποια στιγμή μπορεί να χρειαστεί να βγει αυτό εδώ το καπάκι, να γίνει και εσωτερικός καθαρισμός. Μία και μία-δύο βίδες, το βγάζεις, μετά από χρόνια για να το κάνεις ένα γενικό σέρβις και αφού ο Δημήτρης πιάνει τα χέρια του, φυσικά μπορεί να το κάνει και μόνος του ή να φωνάξετε ένα εξειδικευμένο συνεργείο να σας το κάνει. Αυτό σημαίνει ότι αυτές οι γωνίες εδώ πέρα είναι επικίνδυνες για κάποιον να κοπεί. Ένα άλλο που δεν μ' άρεσε, αυτό είναι το πλαϊνό καπάκι, το πίσω καπάκι, το πάνω. Ωραία, είναι εδώ κάπου περίπου. Από την εδώ μεριά είναι αρκετά. Το βλέπεις λίγο. Ναι. Από εδώ μεριά όμως βλέπεις αυτά εδώ. Αυτά είναι επικίνδυνα. Μπορεί εσύ να το πάρεις σαν νοικοκυρά, μετά από ένα-δυο χρόνια να το βγάλεις, είναι 8 βίδες έτσι και λίγο, να πεις να το σαπουνίσω, να το καθαρίσω, έτσι δεν είναι. Τελείωσε ο χειμώνας, καλοκαίρι. Αυτή τη σόμπα μπορούμε άνετα, έτσι όπως θα την κάνω εγώ, να μπορείς να τη βγάλεις τελείως, να τη βγάλεις έξω. Εδώ όμως αυτά εδώ τώρα δεν μ' αρέσουν, ρε φιλενάδα, σ' αρέσουν εσένα. Πώς τα βλέπεις. Εμένα δεν μ' αρέσουν. Ναι. Θα μου πεις τι ψάχνεις να βρεις. Το τι ψάχνεις να βρεις σημαίνει ότι όταν βγάζεις ένα τελικό προϊόν, καλό θα είναι ο υπεύθυνος παραγωγής να παίρνει αυτό το καπάκι και να το ελέγχει, ρε παιδί μου. Εδώ κάπου τους ξέφυγε. Εμένα δεν μ' αρέσουν αυτά. Ένα άλλο που το θεωρώ πολύ επικίνδυνο και θέλω να το δούμε. Μισό λεπτό, πάνε πιο πίσω εσύ. Έλα εδώ όμως να μαθαίνεις. Αυτός εδώ είναι ο κάδος που θα ρίχνεις μέσα το πέλετ. Ναι. Ωραία. Παίρνει γύρω στα 3 τσουβάλια νομίζω. Κάποια στιγμή όμως θα χρειαστεί εδώ πέρα να το καθαρίσεις μέσα. Ή εσύ ή ο Δημήτρης. Εκεί κάτω όμως τις βλέπεις δύο βίδες που έχει. Ναι. Αυτές οι βίδες μπορεί την ώρα που εσύ πας να πας να καθαρίσεις να κοπείς. Είναι επικίνδυνο. Εδώ είναι ο κοχλίας που παίρνει το πέλετ από εδώ και ταΐζει μπροστά τη σόμπα. Αυτό θα μπορούσε να, δεν ξέρω με ποιον τρόπο, και σε αυτές τις βίδες είναι βιδωμένο αυτό το αισθητήριο εδώ πέρα, σε περίπτωση που συμβεί οτιδήποτε, να διαβάσει, να κόψει το πέλετ. Αλλά αυτές οι βίδες που προεξέχουν εκεί πέρα, εμένα δεν μ' αρέσουν, ρε παιδί μου. Κατά τα άλλα, μια σόμπα που εμείς θα την κάνουμε από καλή καλύτερη, κράτα πάλι, κάτι άλλο που δεν μ' άρεσε, και φυσικά θα το δούμε, γιατί ο φίλος που μας έφερε τη σόμπα μας την έφερε ξαπλωμένη και ήδη είχε ένα τσαλάκωμα από πίσω χαμηλά, το οποίο αν ήταν σε άλλη περίπτωση να είστε σίγουροι θα την έστελα πίσω τη σόμπα και θα ζητούσα μια αγρατζούνιστη, αλλά μας είπε ότι αν την πάρω πίσω θα κάνετε να δείτε σόμπα μετά από κανένα μήνα. Παρένθεση αυτό, μας έφερε τη σόμπα ξαπλωτή μέσα στο αμάξι και τώρα ήρθα εδώ πέρα να ανοίξω μπροστά και την πόρτα και δεν μου άρεσε το κλείσιμό της, τη βλέπεις εδώ, ναι. Σαν να έχει πιτσκάρει κάτι, δεν μ' αρέσει. Θα το δούμε αυτό, γιατί εσύ σαν γυναίκα δεν υπάρχει περίπτωση να την κλείσεις αυτή τη σόμπα. Για δοκίμασε. Κάτι δεν μ' αρέσει εδώ πέρα. Εδώ πέρα τώρα το είδα δυστυχώς. Να, ούτε καν. Ούτε καν. Αυτό δεν μ' άρεσε. Τώρα, είναι κατασκευαστικό λάθος. Την ώρα που την κουβαλήσανε, τους έφυγε. Και κάτι άλλο που δεν μ' αρέσει, βλέπεις εδώ αυτά τα ρινίσματα μετάλλου. Ναι. Τι, πες μου. Ναι, όχι. Τα βλέπεις. Ναι, τα βλέπω. Αυτά είναι από την επεξεργασία. Δηλαδή, τι θέλετε να με πείτε, ρε παιδιά, ότι κανένας στο τελείωμα της σόμπας δεν πήρε το πιστόλι του αέρας να τη φυσήξει λίγο. Είναι δουλειά αυτή.
Πες μου εσύ. Εδώ τα ίδια. Δηλαδή αυτή η σόμπα με το που τελείωσε και ήταν έτσι γυμνή πριν μπουν τα καπάκια, δεν πήγε κάποιος να τη φυσήξει, να την ετοιμάσει, να την κάνει. Δηλαδή για μένα αυτή εδώ η κατάσταση σε μια σόμπα που η λιανική της τιμή είναι στα 2-2-200, το θεωρώ απαράδεκτο. Τώρα αυτό εδώ με την πόρτα σίγουρα θα το ψάξουμε, γιατί εσύ δεν υπάρχει περίπτωση να την κλείσεις τη σόμπα. Εγώ δυσκολεύτηκα προηγουμένως πάρα πολύ. Και ενώ εδώ πάνω έχει φυλήσει, εδώ κάτω άμα δείξεις έχει τουλάχιστον ένα πόντο διαφορά. Έχει κενό όντως. Και δεν μας κάνει κανείς χάρη. Εντάξει. Ναι. 2.000 από το υστέρημά μας. Και φυσικά όταν σας κάνουμε κριτική όλοι μας, δεν χρειάζεται να θυμώνετε ή οποιοδήποτε, δεν μιλάω μόνο για εδώ. Η κριτική που κάνεις κάποιος θα χαίρεστε, γιατί αυτό σας δίνει το πώς το βλέπω εγώ για να γίνετε καλύτεροι. Κανένας δεν σας είπε πουλήστε την 2.500 τη σόμπα αν θέλετε. Έτσι δεν είναι ρε παιδιά. Δηλαδή ναι, αυτή όμως τη σόμπα τη βρήκαμε από 1850 μέχρι 2.200, δηλαδή μιλάμε για 3-4 εκατοστάρικα διαφορά. Το να φυσήξεις τη σόμπα στο τελείωμά της, το αντί να βάλεις για πετροβάμβακα, κεραμοβάμβακα, τι είπαμε, βρήκαμε ένα ρολό ολόκληρο στα 54 ευρώ, δεν τη βρήκαμε, το βρήκαμε λιανική. Ένα εργοστάσιο άμα πάρει 10 ρολά θα του βγει πολύ φτηνό. Δηλαδή αυτό το πράγμα τώρα, σ' αρέσει εσένα το σύρμα, εσάς σας αρέσει? Όχι. Και εμένα δεν μ' αρέσει. Ο μελοβάμβακας είναι παλιός, είναι βρώμικος, δεν είναι καινούργιος. Κατάλαβες, δηλαδή να μην μιλήσουμε, να μην το πούμε. Την άλλη φορά τους είχα κάνει παράπονα ότι το καπάκι το πίσω τους είχαν φύγει οι δύο τρύπες εισαγωγή επιστροφή. Το είδες στο βίντεο κιόλας μου είπες, ναι, έτσι. Ναι, το είδα, το είδα. Και πήρα εγώ την μπένσα μετά και στράβωνα τη λαμαρίνα για να καταφέρω να βιδώσω το εξάγμα. Και όταν το είπα στο βίντεο λέει το κατηγορώ. Κανονικά πρέπει να πάει να πιάσει τον υπεύθυνο παραγωγή από αυτή και να του πει: έλα εδώ ρε εσύ, Γιώργο, Μιχάλη, Θανάση, πώς επέτρεψες να φύγει το μηχάνημα. Αυτό κανονικά έπρεπε να έχετε αύξοντα αριθμό εδώ πέρα, όπως κάνουν στο εξωτερικό. Σε ποια βάρδια βγήκε, ποιος την έκανε, ποιος ήταν υπεύθυνος βάρδιας εκείνη την ώρα και να τον πιάσει από αυτή. Δεν μας περισσεύουν λεφτά. Τι να κάνουμε τώρα, εγώ αυτό τώρα. Όσο το βλέπω τώρα, ψιλοφορτώνω λίγο. Και αν θέλουν να είναι και σοβαρή επιχείρηση, και αν θέλουν κάποια στιγμή να κάνουν εξαγωγές, έτσι πρέπει να είναι. Και με όλο τον αριθμό και με όλα. Έχετε κάνει και στο εξωτερικό και ξέρετε πώς είναι τα πράγματα, έτσι. Ναι. Και η κριτική, το ξαναλέω, δεν είναι κακό. Δηλαδή το να πάρεις αυτό εδώ, να μου το κάνεις οβάλ, για όταν θα έρθω εγώ να βγάλω αυτό το καπάκι, να μην κοπώ οι δύο ιβίδες που έχει μέσα, δηλαδή. Εσύ τώρα κάθε τέλη σεζόν, να το πούμε και αυτό, θα πρέπει το πέλετ που έχει μείνει μέσα, δηλαδή λες ότι δεν την ξαναανάβω, θα πρέπει να την καθαρίσεις και με την ηλεκτροσκούπα να πάρεις όλο το παλιό πέλετ από μέσα. Mm-hmm. Γιατί όμως, ρώταμε γιατί. Γιατί. Μπράβο. Το πέλετ για να δουλέψει σωστά είναι 6 χιλιοστά πάχος. Ωραία. Η υγρασία του πρέπει να είναι κάτω από 6%, maximum 9%. Πρόσεξε τη διαφορά τώρα. Το πέλετ δουλεύει σαν σφουγγάρι. Δηλαδή άμα τα αφήσεις σε υγρασία εδώ μέσα, ένα τσουβάλι ανοιχτό, μπορεί να πάρει την υγρασία να φουσκώσει και τα 6 χιλιοστά να γίνουν 8 και να μην μπορεί ο κοχλίας να το πάρει μέσα να ταΐσει τη σόμπα. Είναι μια κλασική περίπτωση βλάβης. Αυτό έχει σαν συνέπεια να μην σ' ανάβει σόμπα, έχει σαν συνέπεια να σου φρακάρει ο κοχλίας και να χαλάσει. Οπότε τι πρέπει εσύ, πρέπει κάθε τέλη σεζόν να την καθαρίσεις όλη ηλεκτροσκούπα και όταν θα έρθει η εποχή να την ξανανάψεις θα έχεις ένα τσουβάλι το οποίο θα είναι σφραγισμένο και φρέσκο, να μην έχει, αν το έχεις ανοίξει και έχει υγρασία και πάρει μέσα και εσύ το ρίξεις μέσα και δεν ανάψεις όπα και λες τι φταίει. Αυτό όμως τι γίνεται, πρέπει να καθαρίσεις εδώ μέσα και έρχονται αυτές οι βίδες που παραμονεύουν εκεί πέρα, τις είδες πως είναι και κόβεσαι ξαφνικά στα καλά καθούμενα. Για ποιο λόγο? Κατάλαβες? Ναι. Σε γενικές γραμμές, βέβαια δεν μπορώ να εκφραστώ και πολύ γιατί θα με παρεξηγήσουν. Mm-hmm. Όταν αρχίζω και λέω διάφορα μου λένε ποιος είσαι εσύ,
που κατηγορείς το μηχάνημα, ποιος είσαι εσύ, ο κανένας είμαι. Είμαι αυτός που πληρώνω. Τώρα αλλάξαν τα χρόνια και με το δικαίωμα και την ευχέρεια που σας δίνει το ίντερνετ, ο καθένας, όπου είδες πως ψάξαμε τη σόπα, καθίσαμε από το κινητό και ψάχναμε για σόπα. Τα παλιά τα χρόνια θα ερχόμουν εγώ ο ίδιος, θα σας έλεγα τι θέλετε και θα σας έκανα μια προσφορά, σόμπα, όλα αυτά. Εγώ αν την έπαιρνα αυτή τη σόμπα που δεν ανοίγει το πορτάκι και που είναι χτυπημένη που ήταν, εγώ θα την επέστρεφα πίσω. Λίγο προσοχή. Ναι. Αυτά για τώρα. Κύριε Τσαλίκη, δεν θέλω να στεναχωριέστε για την Κρήτη. Με έχει πάρει... Συνεχίζει. Έπιασα τα 19 λεπτά. Συνεχίζει. Να είστε σίγουρος κύριε Τσαλίκη ότι πολλοίς κόσμος με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει Στράτο τι σόμπα να βάλουμε στο σπίτι μου και τους λέω θερμική Τσαλίκη, όπως σας είπα και εσάς. Ναι, ναι. Το ότι λέω 5 πράγματα για το μηχάνημά σας και να είστε σίγουροι ότι από τα βίντεο που έχω κάνει παρουσία και τα λοιπά, πάρα πολλοί κόσμος μου έχει πει ότι προτιμήσαν τα προϊόντα της θερμικής Τσαλίκης. Καλά θα ήταν να με πάρετε τηλέφωνο να με ευχαριστήσετε και όχι να με παίρνετε τηλέφωνο και να μου λέτε γιατί κατηγορείς το μηχάνημα. Έτσι. Αυτά για τώρα, συνεχίζουμε. Ένα ελληνικό προϊόν, μια τίμια αγορά που σου είπα, αλλά έχει κάποια πράγματα τα οποία θέλουν λίγο προσοχή και μην γυρίστε και μου πείτε «Α, υπάρχει φόρτος εργασίας και δεν προλαβαίνουμε», γιατί μπορεί να το πούν γι' αυτό. Τέλος πάντων, ας ηρεμήσω λίγο. Να είστε σίγουροι όμως, δοχείο διαστολής θα φύγει, κυκλοφορητής θα φύγει, εκεί θα μπει μια ευθεία σωλήνα, θα κόψω λίγο πια κάτω και φυσικά θα ενημερώσουμε τον κόσμο για το πώς εμείς ένα καλό μηχάνημα τολμάμε και το κάνουμε καλύτερο. Γιατί έχουμε και την τεχνογνωσία και την εμπειρία και το θράσος να το κάνουμε. Εντάξει φιλενάδα. Εντάξει. Το σίγουρο είναι ότι θα ζεσταθούμε. Θεός βοηθός. Και φυσικά μεγάλο ρόλο, τι παίζεις αυτά, ξέρεις. Για πες. Καμινάδα. Καμινάδα. Φυσικά εμείς θα κάνουμε μια καμινάδα. Πιπίλα. Πιπίλα. Πάντα το κουμπάει. Και συνεχίζουμε με το βασιλιά γυμνό. Έβγαλα προηγουμένως με τα δυσκολίες τον κυκλοφορητή. Προσπάθησα να λύσω το δοχείο διαστολής. Σίγουρα πρέπει να βγει ο κυκλοφορητής για να κάνεις προσπάθεια να βγάλεις το δοχείο διαστολής. Εν τω μεταξύ το δοχείο διαστολής προσπάθησα με τον κάβουρα που είναι εδώ μέσα να το πιάσω για να το λύσω και δεν συγκινείται με τίποτα. Είναι όλα καργαρισμένα. Τέλος πάντων. Δεν μ' αρέσει. Κύριε Τσαλίκη, το δοχείο διαστολής αυτό έτσι και αλλιώς δεν εξυπηρετεί σε τίποτα, στην κυριολεξία σε τίποτα. Το δοχείο διαστολής πρέπει να ελέγχεται κάθε 6 μήνες και σίγουρα στη θέση που είναι εδώ πέρα και να ελεγχτεί δεν μπορεί και μετά είμαι περίεργος να δω και πόσο αέρα ήδη έχει αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει περίπτωση τώρα αυτό το δοχείο διαστολής να βγαίνει κάθε 3 και λίγο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Καλύτερα να μην το βάζετε καθόλου και αυτά τα 20, 30, 40 ευρώ που στοιχίζει αυτό να τα ρίξετε κάπου αλλού, να κάνετε κάτι άλλο καλύτερο. Αφήστε τα δοχεία διαστολής και να γράφετε ρητά στο βιβλιαράκι σας ότι απαιτείτε δοχείο διαστολής και να είστε σίγουρος ότι ο κόσμος θα το εκτιμήσει πολύ περισσότερο αυτό. Συνεχίζουμε. Ο βασιλιάς γυμνός. Πραγματικά με πολύ κόπο κατάφερα και έβγαλα τα εξαρτήματα όλα εδώ πέρα. Εδώ όπως είπα είναι η επιστροφή του νερού. Εδώ λογικά μπορώ να βάλω ένα σωληνομαστό και να το κάνω βάνα κένωσης αφού είναι στο χαμηλότερο σημείο του Λέβητα, ούτως ώστε αν χρειαστεί να κάνουμε οτιδήποτε εργασία εδώ πέρα να μπορώ να διάσω τα νερά. Εδώ είναι ο αναπτήρας που λέμε. Θα ήθελα να δω τι μάρκας είναι, αν είναι πορσελανάτος, αν είναι απλός και σε τι θερμοκρασία δουλεύει. Εδώ είναι ο κοχλίας. Σε γενικές γραμμές, κάτι άλλο σημαντικό εδώ πέρα είναι ο αέρας που ρουφάει το μηχάνημα.
και φυσικά θα τα συζητήσουμε αυτά. Εδώ πέρα είναι η καμινάδα που θα βγαίνουν τα καυσαέρια και εδώ πέρα φυσικά έχω κάνει μία τρύπα που θα βάλω ένα εύκαμπτο σπιράλ, κάτι δεν ξέρω ακόμα, που από έξω η φανταστική αυτή υδραυλική σόμπα θα παίρνει αέρα από έξω. Κάτι σημαντικό στις σόμπες pellet είναι ότι αυτή η τουρμπίνα, όπως τη λέω εγώ, βρίσκεται στα ζεστά. Αυτό είναι που δουλεύει και βγάζει τα καυσαέρια από εδώ έξω. Φυσικά εδώ παίζεται ένα μεγάλο παιχνίδι για το πόσο αξιόπιστο και καλό είναι η τουρμπίνα. Εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω πόσο καλή είναι. Εδώ είναι το αισθητήριο καυσαέριων, εδώ είναι το μοτέρ, εδώ είναι ο κοχλίας, εδώ είναι, τι είναι αυτό, εγκέφαλος πλακέτα, και από εδώ είναι που ρουφάει τον αέρα, ο οποίος αέρας είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ο αέρας πρέπει να είναι από τον εξωτερικό χώρο και όχι μέσα από το σπίτι, γιατί ειδικά τα καινούργια τα σπίτια τώρα που έχουμε όλοι κουφώματα που κλείνουν αεροστεγός, υπάρχει πιθανότητα να μας πάρει τον αέρα μέσα από το σπίτι και να έχουμε έλλειψη οξυγόνου. Θα διαβάσω προσεκτικά μετά το βιβλίο κατασκευαστού να δούμε και τι οδηγίες μας δίνει. Εδώ έχω ανοίξει την καμινάδα. Η καμινάδα, λέει ο λαλίστατος, σε μια σόμπα pellet, παιδιά, το ελάχιστο μήκος της θα πρέπει να είναι τα 3 μέτρα, οι γωνίες να είναι maximum 3, αν είναι κλειστές. Εδώ πέρα έχω βάλει δύο φάλτσο γωνίες, είναι οι γωνίες, θα το δούμε, γιατί εκεί είναι μπετό και ήθελα να πάω η σόμπα όσο το δυνατόν πιο εκεί για να αποφύγω την πόρτα. Θα τα πούμε ένα-ένα. Και ο κύριος λόγος που η καμινάδα FE80 που βγάζει μια σόμπα γενικά pellet, είτε αερόθεν είτε υδραυλική, είναι σε περίπτωση που κοπεί το ρεύμα και δεν δουλεύει πλέον το βεντιλατέρ να κάνει αναρρόφηση, είναι να υπάρχει ελκυσμός φυσικός στην καμινάδα, ούτως ώστε όταν κοπεί το ρεύμα να μην μου καπνίσει η σόμπα μέσα στο σπίτι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, να πάρω τώρα το μπουρί και να το βγάλω απλά εδώ έξω, αν για κάποιο λόγο κοπεί το ρεύμα που κόβεται συνήθως, θα έχουμε θέμα και υπάρχει πιθανότητα η σόμπα να μας καπνίσει μέσα στο σπίτι. Αυτά, και συνεχίζουμε. Να ξέρετε ότι τα σχόλια και οι παρατηρήσεις που λέω και κάνω είναι καλοπροαίρετες και όχι κακοπροαίρετες. Βγάλαμε προηγουμένως και την πόρτα. Η πόρτα πιάνει εκεί κάτω, πώς το λένε, μπαίνει μέσα και εδώ έχει αυτό εδώ το πυράκι, το οποίο αυτό εδώ το πυράκι κρατάει ολόκληρη την πόρτα από το πάνω μέρος, δεν ξέρω. Πάντως, κύριε Τσαλίκη, εδώ μέσα έχει ρινίσματα από την επεξεργασία. Ναι, καλό θα ήτανε στο τελείωμα της σόμπας, όταν είναι κοντεύει να βγει, να μονταριστεί τελείως, καλά θα είναι να είναι κάποιος εκεί πέρα να τη φυσήξει, να την καθαρίσει, να κάνει έναν τελευταίο οπτικό έλεγχο. Εδώ στη λαμαρίνα βλέπω μέχρι και δακτυλιές και ξέρω εγώ. Και το ξαναλέω, αυτές εκεί μέσα οι δύο οι βίδες δεν μου άρεσαν καθόλου, γιατί κάθε τέλη σεζόν θα πρέπει ο πελάτης Παύλα Φίλος να βγάλει από μέσα όλο το pellet, όλη τη σκόνη και να την έχει έτοιμη την υδραυλική σόμπα ή γενικά τη σόμπα pellet και για του χρόνου. Και τα καναβώματά σας δεν τρελάθηκα και ιδιαίτερα. Το ξαναλέω, με τα λόγου γνώσεως, καλό θα είναι για μένα να μην βάζετε καθόλου δοχείου διαστολής. Δεν εξυπηρετεί σε τίποτα, το μέτρησα και προηγουμένως. 1,2 μπαρ πίεση. Και αυτό το δοχείο διαστολής δεν είναι για θέρμανση. Δεν το λέω εγώ. Τέλος πάντων, αυτό ενημερωτικά. Η ταπεινή μου γνώμη είναι εδώ πέρα να μην έχει τίποτα απολύτως. Εγώ έτσι θα το κάνω. Εδώ θα τραβήξω μια σωλήνα και θα βγει τελείως έξω η επιστροφή. Τα δοχεία διαστολής τα έχω βάλει πίσω.
Εδώ θα βάλω ένα σωληνωμαστό, θα βγω έξω για να αδειάζω το Λέβητα και θα τοποθετήσω εδώ πέρα τον κυκλοφορητή μου και κάτι ωραία πραγματάκια ακόμα που θα βάλω, που έτσι κι αλλιώς εδώ οι φίλοι με αφήσαν να δουλέψω με λευκό. Εδώ μέσα έχω βγάλει ήδη τις δύο σωλήνες πιπυρό από πίσω από το Λεβιτουστάσιο. Θα έρθω κάπως, δεν ξέρω πώς θα έρθω ακόμα. Συνεχίζουμε. Και φυσικά αφαιρώ πάνω από το Λέβητα όλα τα βιδωτά κομμάτια και το σωληνόμαστο αυτόν. Φυσικά και δεν εμπιστεύομαι τα καναβώματά σας. Θα καθαριστούν, θα ξανακαναβωθούν με το δικό μου τρόπο και θα βιδωθούν. Θα καθαριστεί και το πάσο εδώ πέρα και θα γίνει μια δουλειά πεπέλα σε ένα πολύ ωραίο μηχάνημα. Αλλά όπως έχω πει πολλές φορές, ναι, και εσάς τους κατασκευαστές, πολλές φορές φτάνω σε σημείο, ας το πω, να σας αμφισβητώ. Τέλος για σήμερα. Υδραυλική σόμπα πέλετ. Όπως είπε ο φίλος μου Κώστας από την εταιρεία Diana τα ηλιακά στη Χαλκίδα που είμαστε φίλοι και συνεργάτες πλέον, το 50% είναι το υλικό και το άλλο 50%, φίλε μου καλέ, είναι η τοποθέτηση. Φυσικά εδώ πέρα απαερωτής, κάτι που θα φορεθεί πολύ φέτος, φυσικά θερμομπαρόμετρο, έχει ξυλωθεί το δοχείο διαστολής φυσικά από εδώ μέσα, έχει ξυλωθεί ο αυτόματος πλήρωσης, δεν υπάρχει, είναι πίσω, έχει ξυλωθεί ο inverter κυκλοφορητής της Grundfos, το έχουμε βάλει στην προσαγωγή, το έχω ξανακάνει αυτό, σας το έχω δείξει. Ένα καλό μηχάνημα, μια τίμια αγορά, δεν έχει να λέει κάτι αυτό. Ξέρω πάρα πολλές περιπτώσεις και άλλες τόσες που έχω δει από κοντά, που ωραία μηχανήματα πήγαμε εμείς και σας τα ξεφτυλίσαμε. Τέλος για σήμερα, θέλω να πιστεύω αύριο τέτοια ώρα θα έχουμε ζεσταθεί. Την καληνύχτα μου.